χαιρετίζουμε τους συναδέλφους ξενοδοχοϋπάλληλους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο Καψής Αστόρια, που από χθες με την αποφασιστική τους στάση διατράνωσαν απέναντι στην εταιρεία ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους εν ώψη της επικείμενης ανακαίνησης. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στα αιτήματά τους για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, κάτι για το οποίο η εταιρεία δεν έχει δεσμευτεί ακόμα. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στα αιτήματά τους για να διασφαλίσουν το 100% του μισθού τους κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης, κάτι το οποίο επίσης δεν έχει δεσμευτεί η εταιρεία. Και τρίτον, στηρίζουμε το αίτημά τους για να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση πρωτοπόρου εργαζόμενου από το ξενοδοχείο, ο οποίος με τη στάση του πρωτοστάτησε, ώστε να βοηθήσει τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Η εταιρεία λοιπόν όχι μόνο δεν δέχτηκε τα αιτήματα, αλλά αντίθετα προσπάθησε να εκφοβήσει τους εργαζόμενους, απολύοντας τον συνάδελφο. Η εταιρεία όμως δέχτηκε κατόπιν της χθεσινής μας παρέμβασης εδώ να γίνει συνάντηση με αντιπροσωπεία συνδικαλιστών, όπου τέθηκαν τα ζητήματα αυτά και για τα οποία περιμένουμε άμεση απάντηση. Όμως, συνάδελφοι, είμαστε και πάλι σήμερα εδώ για να δηλώσουμε τη στήριξή μας στους εργαζόμενους του ξενοδοχείου και στα αιτήματά τους, για να τους πούμε ότι η αφοβία που δείξανε πρέπει να είναι παράδειγμα και είναι για μας παράδειγμα για όλους τους χώρους δουλειάς, εκεί που ξέρουμε ότι επικρατεί η τρομοκρατία της εργοδοσίας, εκεί που ξέρουμε ότι επικρατεί η αυθαιρεσία της εργοδοσίας, σε ένα κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια βγάζει δισεκατομμύρια που μπαίνουν στις τσέπες των ξενοδόχων και των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων, ενώ αντίθετα οι εργαζόμενοι αμείβονται ελάχιστα δυσανάλογα με αυτό που δουλεύουν και παράγουν. Αυτό ήρθαμε σήμερα να πούμε στους συναδέλφους, αλλά ταυτόχρονα ότι η οργάνωσή τους, η προσπάθειά τους, η οργανωμένη προσπάθειά τους να δηλώσουν απέναντι στην εργοδοσία ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, δεν πρόκειται να περιμένει ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις μέρες. Για να ενημερώσουμε κιόλας εδώ, μιας και είναι και εκπρόσωποι της εταιρείας, οι ίδιοι εργαζόμενοι αποφάσισαν σήμερα να μας καλέσουν σαν σωματείο να έχουμε ξανά παρουσία εδώ για να ξαναθέσουμε τα ζητήματα ακόμα πιο αποφασιστικά και ιδιαίτερα για το ζήτημα της ανάκλησης της απόλυσης, για το οποίο ζητήσαμε χθες άμεση απάντηση από την εταιρεία. Έχουμε ήδη μιλήσει με εκπρόσωπους της εταιρείας και έχουν δεσμευτεί ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε ξανά επικοινωνία για τα ζητήματα των μισθών και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Όμως, μία μέρα μετά την απόλυση, μία απόλυση που να πούμε εδώ ότι έγινε ούτε καν μία νυχτή, έγινε μέσα σε μερικές ώρες, σύμφωνα με τους ίδιους, έτσι αποφασίστηκε. Λοιπόν, δεν έχει ακόμα ανακληθεί και είμαστε μία μέρα μετά. Άρα λοιπόν, ξαναθέτουμε τα ζητήματα, ξέρουμε ότι έχουμε συμφωνήσει και έχουμε συζητήσει ότι πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις, όμως μία μέρα μετά η απόλυση παραμένει. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους όλου του κλάδου για τις εξελίξεις αυτές. Να τους ενημερώσουμε ότι έχουν καταρχάς ότι χρειάζεται να πιστέψουν στη δύναμή τους. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Είτε αυτό λέγεται να πάρουμε αυτά που δουλεύουμε, είτε λέγεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, είτε να βελτιωθούν ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι και το νόημα και τα βασικά αιτήματα της επερχόμενης απεργίας, να βελτιωθούν ουσιαστικά, συνολικά στον κλάδο, όλες οι συνθήκες.